Λοιπόν, καλή χρονιά! Αυτό γιατί είναι εκεί, το έχω ρυθμίσει. Έλα εδώ. Too close for comfort. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλου, σε όλα, σε οτιδήποτε. Που λέτε, α, ήθιστε ρε παιδί μου, ήθιστε να κάνουμε αυτό που λέμε τη χρονιά. Ε, να λέμε ένα New Year's Resolution και να λέμε εγώ την επόμενη χρονιά θα είμαι άλλο άνθρωπο από αυτό που ήμουν την προηγούμενη. Γιατί γενικά το να αλλάξει την ταυτότητά σου επειδή το αποφάζει 30 Δεκέμβρη είναι ε, το καλύτερο. Είναι πανεύκολο. Να, τα, άλλαξα. Δεν είμαι αυτό που ήμουν. Ε, ενώ θα περίμενε κανεί ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα θα, θα το λέμε ρε παιδί μου αυτό, το λέμε, το φωνάζουμε και ο λόγος που το λέμε είναι ουσιαστικά γιατί θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε. Και έψαξα να βρω ποια είναι τα top 10, τα resolution. Ποια αποφασίζει ο κόσμος να πούμε ότι θέλει να αλλάξει. Αυτή η φωνή δεν χρειαζόταν, α πούμε, ούτε αυτό ο μικρό χαρακτήρα που ζει κάπου αριστερά από τη σκλήνα μου. Αλλά τι να κάνουμε, θα είναι παρανοϊκό αυτό και κάποιοι μόλι έχει ξυπνήσει, το καταλαβαίνω. Βρήκα λοιπόν τα ακραία πρώτα 10 και σα έβαλα να μου πείτε και τα δικά σα στο Instagram. Το ένα είναι το να δυνατήσω. Το νούμερο ένα, παγκόσμιο είναι αυτό. Όλοι θέλουν να δυνατήσουν. Τώρα, θέλουν όλοι να δυνατήσουν γιατί είδανε τι φάγανε. είδαν ότι ένα μελομακάρονο έχει ξέρω, εγώ, 200 θερμίδε. Αν είναι δυνατόν, από τι τα φτιάχνουμε. Αν είναι δυνατόν, ή 90. Πάλι πάρα πολλέ είναι για ένα μελομακάρονο. Όταν σκεφτεί ότι μπορεί να φας 6 και να μην έχει χορτάσει. Δηλαδή, το μελομακάρον μια που το τρώσει, που έγινε αέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, λε. Θα πιάω το, το, πρωινό μου, θα το φάω το πρωινό μου και θα φάω και ένα μελομακάρονο με τον καφέ. Και μετά έχει τελειώσει μια ολόκληρη κούτα και πεινά ακόμη. Και αυτό που θε να φ Ηρωίνη. ηρωίνη. Βέβαια, το δεύτερο ήταν να εξασκούμε περισσότερο, ξέρω εγώ. Το οποίο συνδέεται μάλλον με το πρώτο. Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει ένα θύμα ότι εγώ θα φτιάξω την υγεία μου. Μετά υπήρχε το έβδομο, νομίζω. Προσέξτε τώρα, το έβδομο ήταν να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου. Ότι δηλαδή μετά το 20, που έχει περάσει όλο το χρόνο με την οικογένειά σου, γιατί έκανε καραντίνα, και το 21, το μισό που έκανε καραντίνα, αυτό που θε τώρα να περάσει κι άλλο χρόνο με την οικογένειά σου. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε το έβδομο και να πούμε post-COVID, ωραία είναι, stay away from them for as long as possible until I have very much uh, tipsies because they may die and I never see them again. Νομίζω αυτό είναι πιο σωστό. Θα περίμενε κανείς ότι θα υπάρχουν υπαρξιακά τύπου να είμαι καλύτερος άνθρωπος, να είμαι καλύτερος φίλος. Όχι, είναι να βγάζω περισσότερα λεφτά, είναι να βγάζω περισσότερο το σκύλο βόλτα, είναι να βγαίνω εγώ ο ίδιος βόλτα, μετά είναι να γίνω εγώ σκύλος και να με βγάζουν βόλτα γιατί βαρέθηκα αυτή την ανθρώπινη κατάσταση. Και μέσα σε όλα αυτά είδα ένα πάρα πολύ ωραίο. Be the best people I can be. Be the best person I can be. Be the best version of myself. Yeah. Εδώ έχω προβλήματα με αυτό. Διότι, ρε φίλε, άμα εσύ, για παράδειγμα, είσαι ένα τρομερά εγωιστής ναρκισσός, πώ είναι το best version. Να είσαι πιο εγωιστής και νάρκησο. Δηλαδή, θα μπει κάπου μέσα αυτό το να είμαι καλύτερος άνθρωπος και αυτό να σημαίνει κάτι, δηλαδή να, είναι, να, ας πούμε, να είμαι πιο, ε, να, να νοιάζομαι περισσότερο ή να αναπτύξω την κοινωνική μου συνείδηση ή να μην την αναπτύξω, την είχα υπερανεπτυγμένη και με έχουν διαλύσει α πούμε, αφήστε με ήσυχο. Όχι, δεν μπαίνουν αυτά, δεν μπαίνουν αυτά. Και σας ρωτάω εγώ τώρα, είμαστε όλοι καλοί άνθρωποι ή είμαστε όλοι κακοί άνθρωποι και τι σημαίνει αυτό. Θα ήθελε κανείς ποτέ να εξομολογηθεί ότι εγώ για New Year's Resolution έχω να είμαι ένας καλύτερος άνθρωπος γιατί είμαι σκατάνθρωπος. Δεν νομίζω. Διότι είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα ως κοινωνίες ας πούμε, διότι ως κατάνθρωπος νομίζω ότι είναι τέλειος άνθρωπος. Οπότε μήπως να κάνουμε ένα New Year's Resolution να ορίσουμε ποιο τέλο πάντων είναι ελαφρό κατάνθρωπο για να πάμε παρακάτω. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ τώρα. Μικρά πράγματα λέω. Ο Χρήστη Ανκόνη λέει: Να φροντίσω την ψυχική μου υγεία και να βρω ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική μου ζωή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Έχω αντιγράψει ένα σύστημα από ένα podcast, το Hello Internet του CGP Grey και του Brady Haran. Και μετά αυτοί το μετέφεραν στο Cortex, νομίζω, γιατί εκεί το άκουσα πρώτη φορά, αλλά το είχαν συζητήσει στο Cortex, που είναι πάλι ο CGP Grey με τον Mike Hurley. Whatever, μπορείτε να το δείτε, κάπου, ψάξτε το. Και αυτοί λένε ρε παιδί μου ότι εμεί δεν βάζουμε στόχο, δεν κάνουμε ρεζολούσιο. Γιατί άμα κάνω ρεζολούσιο, υπάρχει το εξή πρόβλημα. Μπορεί να βάλω στον εαυτό μου να χάσει, ξέρω εγώ, 10 κιλά και μετά να χάσει 8 και να λε απέτυχα. Ή να μην βλέπει τον εαυτό σου να φτάνει σε αυτό το στόχο και να αποτυγχάνει. Οπότε αυτοί κάνουν αυτό που λέμε ένα yearly theme. Δηλαδή Βάζουν μια θεματική ενότητα γύρω από το έτο, η οποία είναι έτσι φαρδιά και μπαμπάτσικη και καλύπτει περισσότερα πράγματα από ότι καλύπτει ένα απλό στόχο του να χάσει κιλά ή να εξασκήσει περισσότερο. Δηλαδή, αυτοί θα σου πούνε, εγώ θα το πω The Year of Health. Όπω το health είναι και να δυνατήσει, αλλά είναι και η ψυχική υγεία, είναι και η γενικότερη σου υγεία, να κάνει περισσότερα check-up, να αποκτήσει μια σχέση με την οδοντόβουρτσα ή με το οδοντικό νήμα, γενικά να μάζει να φροντίζει τον εαυτό σου, να βρίσκει ευκαιρίε να βγαίνει περισσότερο έξω, να βλέπει φίλου. Δηλαδή, όλο αυτό είναι στο κομμάτι τη υγεία. Αυτό εμένα με βόλεψε πριν κάποια χρόνια και στο κομμάτι της, ειδικά στο κομμάτι της ψυχικής ασθένειας είναι λίγο συμπεριφορικό μεν, αλλά με βοήθησε πάρα πολύ να μην αγχώνομαι. Να μην αγχώνομαι ότι τα πράγματα είναι στάσιμα, ότι δεν καταφέρνω τους στόχους που θέλω, ότι τέλος πάντων ότι δεν κάνω τίποτα ρε αδερφέ. Και αποφάσισα να το υιοθετήσω. Και πέρυσι είχαμε κάνει στη Μαρμελάδα Φράουλα το podcast που έχουμε με το Χάρη του Δαρζάνο, μπορείτε να βρείτε το link, έχει δικό του κανάλι, τα ξέρετε όλα αυτά. Σκέφτηκα λοιπόν το εξή. Να κάνουμε και αυτό με το χάρι. Και αποφάσισα εγώ να κάνω το Year of Diversity, έτσι το είπα, τη, τη, τη χρονιά τη της, της πολυφωνίας, γιατί είχα βρει ότι είχα κολλήσει πάρα πολύ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, σινεμά έβλεπα μόνο ταινίες υπερηρών. Βιβλία διάβαζα μόνο ένα συγκεκριμένο είδο. Μετά στο ίντερνετ έβλεπα συγκεκριμένα πράγματα. Μετά, δηλαδή, είχα κομποδί, έβλεπα συγκεκριμένα πράγματα. Και αποφάσισα, όχι, φτάνει τώρα, γιατί παλιότερα. Ήταν πιο ανοιχτό το κεφάλι μου, γιατί ήμουν πιο ξεκούραστο. Δεν δούλευα τόσο πολύ. Δεν είχα όλε αυτέ τι ευθύνε που λέγονται ενήλικη ζωή. Χριστέ μου, βοήθεια, αφήστε με να φύγω. Και αποφάσισα να το κάνω έτσι. Και δούλεψε. Άρχισα να βλέπω άλλο είδο ταινίε. Άρχισα να ε, δοκιμάζω άλλα φαγητά που δεν είχα. Άρχισα να μαγειρεύω άλλα φαγητά. Άρχισα να ε, τσεκάρω περισσότερου τρόπου ε, με του οποίου θα μπορούσα να κάνω βίντεο. Άρχισα να σκέφτομαι πώ μπορώ να βαθμίσω το μικρο στούντιο και το γραφείο. Δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ να ξεφύγω από αυτήν την μάκαρε, παιδί μου. εδώ, Τη μάκα που έχει εδώ. Και σου λέει θα είστε το ίδιο πράγμα. Α, η αλλαγή είναι κακιά. Δεν θέλουμε αλλαγή. Α, δε, άμα άμα αλλάζει είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει να αλλάζει γιατί ο εγκεφαλό σου δεν είναι έτσι. Άμα αλλάζει είναι κίνδυνο. Οπότε, επί τη ουσία, αυτό που λέει η φίλη εδώ, που λέει να φροντίσω την ψυχική μου υγεία και να βρω ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική μου ζωή, εγώ θα σου πρότεινα, φίλη, φίλε, φίλο, ό,τι κι αν είσαι, ε, θα σου πρότεινα να, να κάνει το extravagant, να πει να σου πω, αυτό είναι το έτο τη φροντίδα. Θα φροντίσω τον εαυτό μου. Θα φροντίσω όχι μόνο εγωιστικά, θα φροντίσω, και τίποτα άλλο δεν μετράει, Όχι. Θα φροντίσω. Μπορεί να βρει ότι η ψυχική σου υγεία, ας πούμε, πέρα από το να απευθυνθεί σε έναν ειδικό, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει διαλογισμό, ε, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει, όπω το λένε, deep thinking ή deep work, μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει ποδήλατο, μπορεί να σε βοηθήσει να πα στο γυμναστήριο, μπορεί να σε βοηθήσουν πάρα πολλά πράγματα στην ψυχική σου υγεία και μπορεί να μην σκεφτεί να τα αλλάξει, αν είσαι μονίμω το πρέπει να φτιάξω αυτή την ισορροπία. πρέπει να κάνω εκείνο, να κάνω το άλλο. Και στο κομμάτι τη υγεία θα μπορέσει να βάλει. Ε, τη φροντίδα, θα μπορέσει να βάλει και τα όρια σου και να πει να σου πω κάτι. Άμα εγώ πάρω τώρα αυτή τη δουλειά, δεν προλαβαίνω, ρε, φίλε, να δω άνθρωπου που έχω να δω δύο χρόνια, γιατί έχει πανδημία. Δηλαδή, πήρα τι προάλλε. Αυτό έγινε. Ρώτησα έναν άνθρωπο πριν από λίγο καιρό, αν... αν βάφτισε το μωρό του και μου λέει: Φίλε, είναι στον νηπιαγωγείο, διότι δεν ξέρω πλέον πόσο καιρό περνάει από τίποτα. Το έχω χάσει εντελώ. Οπότε, αν κόνει, σου προτείνω αυτό. Mm. Next. Η Νάνση μου λέει, τελικά να πάρω μικρό αμάξι με λιγότερα κυβικά για να κληρώσω. Να, κλη... να, κληρώσω. να πάρω ένα μικρό αμάξι με λιγότερα κυβικά και να το κληρώσω έτσι απλά. Γιατί μου στάρω να δώσω 20.000 ρε παιδί μου. Είμαι εγώ μεγάλη ντερμπεντέρισσα, φίνα πώ το λένε. ξανά από την έννοια. Να πάρω λέει μικρό αμάξι με μικρότερα κυβικά τέλο πάντων ή για να γλιτώσω τα τέλη κυκλοφορία ή όχι. Τώρα εντάξει, έχετε παρατηρήσει όλα τα κυβικά μικραίνουν, αλλά τα άλογα ανεβαίνουν. Μπορεί να βρει χιλιάρι με 100 άλογα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να αυτό. Αν θε να γλιτώσει τέλη κυκλοφορία, κελί, αν θε να γλιτώσει την κέλη κυκλοφορία. Η κέλη κυκλοφορία είναι κάτω από την πηλαία κυκλοφορία. Είναι το κέλη κυκλοφορία. Γιατί, γιατί αυτά τα σαρδάμ! Αν θέλει να γλιτώσει λεφτά, θα μπορούσε να πα σε μια υβριδική λύση που ναι, μεν κοστίζει παραπάνω, αλλά υποτίθεται ότι κάνει απόσβεση. Ε, θα μπορούσε επίση ε, να πα σε. αν έχει κάποιο είδου εταιρεία οτιδήποτε, ακόμα και ιδιώτη να είσαι, να πα σε κάποιο leasing το οποίο θα σου δώσει ένα μάξι για τέσσερα μεν χρόνια ε, και σου βγαίνει κάπω φθηνότερο γιατί πληρώνουν αυτή τα τέλη κυκλοφορία και τα service και τα αυτά. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είσαι νομίζω αναγκασμένο πλέον, εκτό αν μιλά για μεταχειρισμένο, να πα σε ένα 1600 1600άρη που παλιά έτσι εγώ θα πάρω 1600 να το πα στην εθνική να πηγαίνει αυτό, να έχει αρκοντήσιο γιατί αλλιώ τα αρκοντήσιο δεν δουλεύουν. Πλέον οι κινητήρε είναι οι κινητήρε. Πόσα σαρδάμ. Πλέον οι κινητήρε είναι πιο δυνατοί. Οπότε νομίζω ότι θα βρει κάτι που θε και σε λιγότερα κυβικά. Και μην κοιτά τώρα του παλιού οδηγού που μπαίνουν εκεί στα Facebook και λένε Θα δώσω εγώ 22 χιλιάρικα για να πάρω 1000 κυβικά με 100 άλογα και σιγά. Η κατάσταση αλλάζει. Οι κινητήρε αλλάζουν, η τεχνολογία προχωράει. Σίγουρα θα βρει αυτό που θέλει και σίγουρα θα βρει και μεταχειρισμένα πολλά. Η ερώτηση για μένα είναι αν. Θα πάρει πλέον κανεί δίζελ γιατί απαγορεύονται. Αυτό είναι. Εκεί ήταν που στόχευε στο μεταχειρισμένο τον δίζελ και τώρα τα έχουν καταργήσει όλα. Αυτό το βίντεο γίνεται πολύ αυτοκινητιστικό και δεν θέλω. Πάμε παρακάτω. Μπίσμπας με ρωτάει τι είναι το Γκανίτα Κόμουελ. Αν μπείτε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook και όχι στη σελίδα, θα δείτε ότι δίπλα του Στέλιο Ανατολίτη λέει Γκανίτα Κόμουελ. Αυτό είναι ένα ψευδόνυμο που βγάλαμε πριν από 10 χρόνια με την Ιταλίδα ξαδέρφη μου. Είχαμε πάει με τα αδέρφια μου κάπου στην Θεσσαλονίκη τέλο πάντων και βγάζαμε ψευδόνυμο ένα τον άλλον και κάναμε μια σειραφή από λέξει και αρχικά και αποφασίσαμε να φωνάζουμε ένα τον άλλον με αυτά τα αρχικά και τα βάλαμε και στο Facebook. Αυτό δεν έχει καμία, είναι το προσωπικό μου προφίλ. Οπότε θα έχει και πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Η Αναστασία μου λέει ότι είχε την προηγούμενη χρονιά στα resolution να μην παραλείψει γενέθλιο μήνυμα κανενό και τελικά αυτό πήγε άπατο. Και είναι λογικό γιατί η προηγούμενη χρονιά κράτησε περίπου ένα μήνα. Εγώ τόσο θυμάμαι. Δηλαδή, αν με ρωτήσει πότε ήταν το lockdown, θα σου πω πρόπερση ή το 1997 και είναι όλα, όλα χαμένα. Τι να προλάβει, πια γενέθλια. Επίση, πλέον που δέχτηκα κόσμο στο προσωπικό μου προφίλ, μεγάλο λάθο, αλλά δέχτηκα παραπάνω κόσμο και έχει 3.000 άτομα πλέον, στα γενέθλια μου βγάζει 17 άτομα έχουν γενέθλια και δεν ξέρω ποιοι φίλοι μου έχουν. Οπότε ξέρει που καταλήγω. Τα θυμάμαι. Καταλήγω να αρχίζω να θυμάμαι πάλι γενέθλια από εκεί που το έχω ξεφορτ αυτό το πράγμα. Το πρόβλημά μου, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι να θυμάμαι τα γενέθλια του άλλου, τα θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποια μέρα έχουμε. Δηλαδή δεν κοιτάω, δεν είμαι στο σχολείο να ανοίγω και να γράφω πάνω Τετάρτη 32 Νοεμβρίου 37.030. Δεν το κάνω αυτό, οπότε δεν ξέρω καν τι ημερομηνία έχουμε. Ξέρω μόνο τι ημερομηνίε που έχω παραστάσει και πάω έτσι. Ξέρω, Α, τότε θα είναι 17, μετά θα είναι 24, θα προσθέσω 7, θα πάει 31. Αν ο μήνα δεν είναι 31, είναι 1. Δηλαδή ο χρόνο κυλάει πολύ διαφορετικά. Οπότε εγώ θα έλεγα: Μη στεναχωριέσαι. Αυτοί σε θυμήθηκαν. Ε, θα μου πει: Μπορεί να σε θυμήθηκαν. Θε κάτι. Κάνε year of, uh, of amends και ζήτα συγγνώμη έναν έναν κάθε μέρα πώ έχουν γενέθλια που δεν του θυμήθηκε. Αυτό. Και μετά δεν θα έχει να κάνει τίποτα άλλο στη ζωή σου, μόνο να ζητά συγγνώμη για πράγματα που δεν έχουν τόση σημασία. Η Αλεξάνδρα με ρωτάει αν αφήνω χρήματα στην άκρη και αν έχω κάποιο σύστημα αποταμίευση. Θα πάρει πολλέ διαφορετικέ απαντήσει ανά τα χρόνια από μένα σε αυτό. Διότι ε, προσπαθώ να αφήνω, πρέπει να αφήνω γιατί μεγαλώνω. Σκέφτομαι και προγράμματα 401 και συνταξιοδότηση, ξέρει αυτά που κρατάς τέτοια. Αυτή τη στιγμή όμω η δουλειά είναι τόσο άστατη που δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά. Ε, Επίση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να μπορέσει να κρατήσει χρήματα, πρέπει να σου περισσεύουν. Αν είσαι με ένα μισό των 600 ευρώ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου περισσεύουν χρήματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα αναλύσω στο επόμενο κομματάκι αυτού του βίντεο, γιατί υπερθερμάνθηκε η κάμερα. Τι να κάνουμε. Συγκεκριμένα για να καταλάβετε, και αυτό τώρα είναι κονθέσιο time. Ένα. Τι έχω βάλει εδώ. Πάμε πίσω στο 2022. Εδώ έχουμε χαρομενιέ. Φέρει και την κάμερα λίγο πιο. Α, έλα, έλα, έλα λίγο ακόμα. Ωραία. Για να καταλάβετε, για να ακολουθήσω εγώ τον δρόμο τη ε, κομμωδία, έπρεπε να μείνω πάρα πολλά χρόνια ανασφάλιστο, να κάνω πάρα πολλέ δουλειέ του ποδαριού και να ζω με μισθού κάτω του βασικού για πάρα πολλά χρόνια. Είμαι 9 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Το Δεκέμβριο του 2022 θα κλείσω 10 χρόνια και άλλα δύο ή τρία χρόνια πριν στο θέατρο. Και μπορώ να σας πω ότι και έχω πέσει κάτω από την υπερκόπωση και έχω κάνει τρεις δουλειά ταυτόχρονα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε όπως η γενιά μου που την έπληξε η κρίση και άλλαξε επαγγέλματα ή με το πτυχίο ή οτιδήποτε, σερβιτοριλίκια, ξέρετε τώρα. Και μπορώ να σας πω ότι τα έχω υπολογίσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω κανονικό μισθό με πάρα πολύ κυνήγι ε, έναν όχι άσχημο μισθό, καλός, ε, για τα δεδομένα της εποχής, ε, όχι για τα δεδομένα των παλαιότερων εποχών προφανώ. και όχι σε καμία περίπτωση αναλογικός για τη δουλειά και τον κόπο που κάνω και εγώ και όλοι, όλα τα παιδιά. Και μπορώ να σας πω ότι έχω υπολογίσει ότι για να ε, είμαι ίσα βάρκα ίσα πανιά, για να ρεφάρω τέλος πάντων, να φτάσω δηλαδή στο σημείο που έβγαλα από αυτή τη δουλειά τόσα λεφτά ώστε να έχω ε, ισορροπήσει τα λεφτά που έχασα τα προηγούμενα 7 -8 χρόνια, 8 που δούλευα ε, από εδώ και από εκεί για να μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά επάγγελμα, θα πρέπει να φτάσω να έχω στην τράπεζα, σε ένα λογαριασμό με καλυμμένα όλα μου τα έξοδα και κανένα χρέος και αγορασμένο ίσως ένα φτηνό αμάξι το οποίο δεν υπάρχει, πάνω από 20.000. Οπότε για να κρατάς λεφτά στην άκρη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βγάζεις παραπάνω από αυτά που σου χρειάζονται. Αυτό ο μύθο ότι μπορεί με το να παίρνει πιο φθηνή εδοντόβουρτσα και να παίρνει μεγαλύτερε συσκευασίε κτλ. Ναι, αυτό μπορεί να σου δώσει και 500 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτά δεν είναι λεφτά για να κρατά στην άκρη. Ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα, α πούμε, σύνταξη 35 ετών, που θα σου δώσει 150.000 στην άκρη, ε, θέλει πάνω από 2.000 το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με ματηρές σε ματηρές οικονομίες, αν ένας μισθός είναι κάτω από 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα από το που να έχει κάποια αξία. Ε, η αξία. Τι σημαίνει αξία? Όλα τα λεφτά έχουν αξία για τον άνθρωπο που τα έχει προφανώς, ενώ να μπορεί να χτυπήσει τον πληθωρισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή σκαρφαλώνει. Οπότε το να έχει ας πούμε δύο χιλιάρικα μετρητά στο σπίτι σου σε τρία χρόνια έχει χάσει λεφτά. Οπότε είναι πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα και φίλοι μου που αποταμίευσαν το έκαναν γιατί κυρίως είχαν μια σταθερή δουλειά με έναν καλό μισθό για την εποχή αλλά χάλια ως μισθό και ζούσαν σπίτι τους χωρί ε, χωρίς να ζουν σε δικό τους σπίτι με έξοδα. Εντάξει, και εγώ για να την παλέψω ζούσα σε δικό μου σπίτι με έξοδα, απέτυχα πλήρω. μετά θα πήγα ξανά γύρισα στη μάνα μου, όπω λέω στι μάχε του Και τέλο πάντων είναι μια πολύ μεγάλη και δύσκολη διαδρομή. Τι να κάνω. Επόμενο. Ο Μενολιό, το οποίο δεν ξέρω αν είναι με το Μενολιό, αλλά μου λέει πώ είναι να βλέπει τα έργα σου, πάω, ε, παρένθεση βιβλία, στα χέρια γνώστων ανθρώπων. Σουρεάλ. Δεν μπορεί να το φανταστεί πόσο σουρεάλ είναι. Πόσο random είναι. Ειδικά άνθρωποι που δεν με ξέρουν και έχουν πάρει το βιβλίο που του άρεσε το εξώφυλλο και συνεχίζουν και το διαβάζουν. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δεν καταλαβαίνω τι τύχη και τι προνόμιο είναι αυτό. Είναι φοβερό. Ακόμη δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά ότι υπάρχει ο κόσμο ο οποίο θα πληρώσει εισιτήριο για να δει μια παράσταση που κάνω. Είναι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη ευλογία γιατί έχει μία έννοια από πίσω θρησκευτική και δεν θέλω να δείξω κιόλα ότι αυτό το πράγμα είναι 100% τύχη, είναι γύρω στο 85% τύχη, αλλά είναι πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα πάω να υπογράψω κάποια βιβλία και άλλο θα το πάρει. Και επίση ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί κάναμε μία προωθητική ενέργεια ε, με τι εκδόσει χρονικό και το Comedy Lab, και βγάλαμε του δύο κοάλεμου σε προσφορά. Ήταν μέχρι τι 6 του μήνα και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε σα ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, και θα πιθανότατα να υπάρχει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Προ το παλόν μόνο στα βιβλιοπολία. Αλλά ναι, είναι, είναι τρελό. Είναι τρελό. Είναι κάτι το οποίο δεν, δεν μπορούσα να το φανταστώ ποτέ. Αυτά για σήμερα τα ωραία. Θα έρθω στο κέντρο τώρα. Ε, θα σα πω δύο-τρία πράγματα, γιατί η νέα χρονιά, νέε αποφάσει. Το φετινό μου year είναι, μάλλον, το year of productivity, η χρονιά τη παραγωγικότητα. Με διάφορου στόχου. Μπορώ, αν θέλετε, να του αναλύσω ή όχι σε κάποια άλλη φάση. Ε, θα ήθελα επίση να σας πω ότι κυκλοφόρησα ένα καινούριο μουσικό άλμπουμ το οποίο το έγραψα στην καραντίνα, το οποίο είναι concept, έχει μια ιστορία από πίσω, μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου. είναι δωρεάν για να το κατεβάσετε και να το έχετε στη συσκευή σας με το πιστόφυλλο έξτρα και ένα γράμμα που έχει να κάνει με το concept της φάσης. Όποιο θέλει μπορεί να πάει στο Bandcamp και να πληρώσει το άλμπουμ σαν στήριξη, εννοείται. Η παραγωγή έχει γίνει εδώ, μέσα και μετά εδώ έγινε η μίξη και το mastering. Πράγματα τα οποία ακόμα τα μαθαίνω και δεν είναι εύκολο φυσικά και κάνω ε, λάθη. Ε, νομίζω ότι είναι μια δουλειά πολύ διαφορετική από αυτά που έχω κάνει και νομίζω ότι θα σα αρέσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχουν πλέον τα Bandcamp Fridays. Αν σκέφτεστε αυτό, ότι πότε τα λεφτά πηγαίνουν στον δημιουργό, μην σα αγχώνει. Αν θέλετε να αφήσετε κάτι, αφήστε το. Ακούστε το album, μοιραστείτε το. Από εβδομάδα λογικά θα είναι και στο Spotify. Ή από Δευτέρα ή από εβδομάδα θα είναι και στο Spotify να το κάνετε streaming. Αν κάποιο θέλει να βοηθήσει, μπορεί αυτό απλώ να πατήσει το κουμπί, να αφήσει το κινητό το όλο το βράδυ με χαμηλωμένη τη φωνή και να παίζει το album στο repeat. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ανεβάζει τα νούμερα, μπαίνουν τα τραγούδια σε playlist κτλ. Ε, και φυσικά με ενδιαφέρει η γνώμη σα αν σα αρέσει ή όχι. Τώρα, κλείνοντα, να σα πω ότι πήρα την πολύ πολύ μεγάλη απόφαση, κάτι το οποίο ε, ήταν λίγο θολό για μένα, αλλά τελικά μάλλον πρέπει να γίνει, να κάνω ένα Patreon. Θα υπάρξει ένα βίντεο στο κανάλι που θα εξηγώ τι κερδίζει κανεί με το Patreon, αλλά του λόγου δεν μπορώ να του αναλύσω εκεί. Ε, θα πω λίγα πράγματα εδώ αν δεν σα κουράζω. Ε, λοιπόν, ας το φτιάξουμε αυτό. Που λέτε, η κατάσταση για, το, για του ε, δημιουργού στο Ιντερνετ είναι πολύ περίεργη αυτή τη στιγμή. Και ε, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο πως... Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ανέβασα το album μου στο Facebook, ε, το προηγούμενο album που ανέβασα, επειδή ανέβηκε σε μια εποχή που ο κόσμο ήταν πάρα πολύ online και ήθελε να στηρίξει. Και είπα: Μπορείτε να στηρίξετε αγοράζοντα το οτιδήποτε και να το ακούσετε δωρεάν κλπ. Είχε ξέρω εγώ, τετραπλάσια ε, απήχηση στο post με το link. Ε, παρόλο που το δεύτερο είναι και καλύτερο και έχει καλύτερη ε, απήχηση σε αυτούς που το ακούνε. Ε, μία... Εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τις πλατφόρμες και δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ποιο περιεχόμενο πάει πού. Ε, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά και αυτό που προκύπτει τώρα είναι το εξή. Αναγκαστικά για να ζήσουμε θα κυνηγάμε αυτά που έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα και, ας... και είναι και το κύριό μας επάγγελμα, δηλαδή τις παραστάσεις. Αυτό αφήνει πολύ κόσμο από έξω που είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να έρθει σε παραστάσεις, είτε δεν τον ενδιαφέρει το stand-up, αλλά τον ενδιαφέρει το YouTube και θέλει να στηρίξει. Και έκανα διάφορε κουβέντε με κόσμο. Εγώ πίστευα ότι είτε από το Bandcamp είτε από τα βιβλία, όποιο θέλει να στηρίξει το κανάλι μπορεί να το κάνει, αλλά κατάλαβα μέσα από κουβέντε και με το κοινό ότι το θεωρούν αρκετά εξεζητημένο ίσω. Δηλαδή για να πάει κάποιο στον Bandcamp να στηρίξει, να ακούσει μουσική, μπορεί να πάρει κάτι που του αρέσει, μπορεί να πάρει stand-up, μπορεί μπορεί, 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 ένα εκατομμύριο πράγματα. Είναι άνθρωπο ο θέλει να πληρώσει απευθεία αυτό που βλέπει. Το δεύτερο πράγμα ε, που διαπίστωσα ήταν ε, ότι δίνω πάρα πολλά πράγματα δωρεάν. Δηλαδή αν κάτσω και τα σκεφτώ είναι άπειρα τα πράγματα που δίνω δωρεάν ε, δημιουργικά και ε, ε, αυτό ενώ μου αρέσει πάρα πολύ, έχει ένα σοβαρό αντίκτυπο. Δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να κάνω non-verbalism. Δεν έχω χρόνο να κάνω την καινούργια σειρά το thought experiment που θέλω δύο χρόνια γιατί μου φαίνεται πολύ αστεία και ενδιαφέρουσα. Δεν έχω χρόνο να τα κάνω αυτά τα πράγματα και ο χρόνος που έχω αναλώνεται σε άλλου είδους πράγματα που αφορούν το YouTube. Δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεφύγω από ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας, ένα συγκεκριμένο γιατί δεν είμαι full time YouTuber, ούτε θέλω να γίνω. Και σκεφτόμενος ότι έρχεται και μια παράσταση, μια μαγνητοσκόπηση, η οποία τώρα έτσι όπως πήγαν τα κρούσματα δεν ξέρω πότε θα γίνει. Αλλά σκεφτόμενος αυτό, η οποία σε κάποια φάση θα ανέβει δωρεάν στο YouTube, αλλά φέτος θα ανέβει πρώτα σε streaming, Πρώτα θα κυκλοφορήσει ο δίσκο, μετά σε streaming και μετά θα ανεβεί στο YouTube και θα προσπαθήσω να είναι μια χορηγία αυτό. Δηλαδή να ξέρετε ότι βλέπετε αυτή την παράσταση μεν τζάμπα, αλλά κάποιο την έχει πληρώσει, γιατί θεωρώ ότι η τέχνη πρέπει να πληρώνεται. Ε, δεν θέλει να βαφτίσω αυτό που κάνω τέχνη, δεκτό κι εγώ μαζί σου με σε έναν βαθμό. Το έργο πρέπει να πληρώνεται εν τέλει. και για τον πολύ απλό λόγο του ότι πρέπει κάπω να φάμε. Ειδικά αυτές τις χρονιές που δηλαδή το πρώτο πράγμα που κλείνει είναι η εστίαση και τα θέατρα. Είναι μια κίνηση η οποία για όποιον θέλει να στηρίξει θα, τον, θα το επιτρέψει να στηρίξει κατευθείαν αν θέλει κάποια συγκεκριμένα βίντεο. Μιλάμε για ένα βίντεο το μήνα, αυτό θα είναι στην ουσία. Το οποίο θα έχει μια συγκεκριμένη έρευνα, ένα συγκεκριμένο στυλ και θα πηγαίνει πρώτα σε αυτούς και μετά στο κοινό και θα μου επιτρέψει εμένα να κάνω κάποια πράγματα ε, έτσι κι αλλιώ, αυτό με τα donations ποτέ δεν μου πολυπήγε. Προτιμώ το ανταλλακτικό παρά το πάρτα, γιατί σ' αγαπώ, ξέρω εγώ. Προτιμώ το bunker, πάρε, άκουσε αυτό το album ή αγόρασε κάτι να το έχεις δικό σου. Αυτό Δηλαδή, αν έχω φτιάξει κάτι, πάρτο και το, κράτα το για σένα. Οπότε υπάρχει Patreon πλέον. Θα βγει και ένα βίντεο για το Patreon και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τα υπόλοιπα και θα τα πούμε και εκεί. Αυτά. Σα ευχαριστώ. Τα λέμε σε δύο Κυριακέ με ένα βίντεο έκπληξη το οποίο είναι πολύ πιθανό να έχει πάρα πολύ σοβαρή σχέση με τι κρέπε. Οπότε, αν θέλετε και έχετε απορίε σχετικά με τι κρέπε, κρέπε, η μεγάλη και η μικρή κρέσπα, ε, γράψτε από κάτω ε, απορίε ή πράγματα ή την αγαπημένη σα κρέπα. Ακόμα και αυτό. Αυτά. Σα ευχαριστώ. Να έχετε μια καλή χρονιά. Γεια σα. Πάω να. Μοντάρω αυτό δεν μπορεί. Ή θα φάω μανταρίνια. Αυτό θα γίνει τώρα. Κατάλαβες αυτό.